συγκλώνησαν τα όσα και εσείς αναφέρατε για την διαδικασία που περάσατε και εσείς και το παιδί σας. Και το διευκρινίζω από την αρχή ότι το θέμα δεν γίνεται για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, για να βγει προς τα έξω ότι χρειάζεται την οποιαδήποτε βοήθεια. Είναι υποχρέωση του κράτους όσους πολίτες, αν είναι για ένα αλφα χρονικό διάστημα, αν είναι για πολύ καιρό, χρειάζονται κάποια οικονομική βοήθεια, χιλιάδες κόσμου την λαμβάνει και είναι υποχρέωση του κράτους να την δίνει. Το πρόβλημα που εσείς αναδεικνύετε είναι αλλού. Και θέλω έτσι να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε. Κοιτάξτε, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι δεν το κάναμε για να δείξουμε ότι δικανεύουμε, ότι χρειαζόμαστε να μας δώσουν λεφτά. Ναι. Το που μας ενδιαφέρει είναι να σταματήσουν να καλούν τα μωρά μας σε τέτοιες επιτροπές. Τι ακριβώς έγινε, γιατί δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος τη διαδικασία που ακολουθείτε. Εσείς λοιπόν κάνατε αίτηση για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και για ποιο λόγο, για προσυμβούλιο. Για ποιο λόγο, επειδή δηλώσατε ότι το παιδάκι σας, και είμαστε σίγουροι όλα θα πάνε καλά, έχει ασθενήσει με καρκίνο και το έπρεπε δηλαδή καταρχήν να το αναφέρετε αυτό για να λάβετε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Βεβαίως, είμαστε υπόχρεοι να στείλουμε τα χαρτιά από τους γιατρούς, με επίταξη των μωρών, που συμπληρώνουμε τις αιτήσεις. Μάλιστα. Και αφού λοιπόν φαντάζομαι, όπως και όλους τους πολίτες έκαναν κόσκινο, ότι περιουσία έχετε, ότι τόκους λαμβάνετε από τις τράπεζες, αν έχετε κάποια ποσά, δεν τους έφταναν τα έγγραφα που έχετε από τους γιατρούς, ότι υπάρχει λοιπόν αυτή η ασθένεια μέσα στην οικογένεια. Ζήτησα να περάσει και από ιατροσυμβούλιο το παιδί. Γιατί ρωτήσατε? Όταν του είπα εγώ ότι δεν θα φέρω το μωρό στο ιατροσυμβούλιο, μου είπα ότι πρέπει να έρθει το μωρό για να το εξετάσουν οι γιατροί. Του λέω η κατάσταση του μωρού δεν είναι καλή για να έρθει στο ιατροσυμβούλιο. Και μου είπε είναι η κοπέλα εκεί, ξέρεις, αν δεν παίρνει τώρα το μωρό, να ξαναμιλήσουμε και να το ειδοποιήσουμε αργότερα. Του είπα έχει 6 μήνες, θα περιμένω ακόμα 6 μήνες. Δεν αξίζει τον κόπο. Εντάξει, έφερα το μωρό. Εγώ την τρίτη όταν πήγαμε στο ιατροσυμβούλιο, έπιασα το μωρό το πρωί, έδωσα τη μορφή γιατί έχουμε προβλήματα με παρενέργειες διάφορα. Πήγαμε στο ιατροσυμβούλιο. Περιμέναμε ως αυτή τη σειρά μας. Το μωρό ήταν με επιληψία. Έφερασαν οι γιατροί από πάνω, οι ρωτήσεις μου, πέντε γάρες ήταν οι γιατροί από πάνω. Σιγά σιγά επανεχράμε το μωρό και τους λέω τώρα ικανοποιηθήκατε. Ούτε μας ρωτήσαν οτιδήποτε, ούτε το φάγελο που κρατούσαμε το άνοιξα. Τίποτε, εγώ το μωρό που θέλω να μην ξανακαλωθεί τα μωρά σε αυτήν την διαδικασία. Μα αν είναι πραγματικά, σας ακούμε και είναι αυτό που δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε, ότι καταρχήν το κράτος προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες. Το παιδάκι δεν το παρακολουθούν γιατροί εδώ στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν είναι στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό, στον ιδιωτικό τομέα. Το παιδάκι έρχεται από την Τετάρτη το πρωί που πήγε μια άμπουλα από το νοσοκομείο να μοχώσει του και αυτή τη στιγμή είναι μέσα εγώ. Ακόμα νοσηλεύεται το... Ακόμα νοσηλεύεται, ναι. Μετά από αυτό το περιστατικό. Εντάξει, είναι όλα. Δεν είναι να σας ρωτήσω κάτι. Χρειαστήκατε εκείνη την ώρα, σας ανάγκασαν να το πιέσετε το παιδί να πάει? Όχι, απλώς μου είπαν αν δεν το φέρω το παιδί, δεν μπορούμε να κάνουμε μια προσυμβουλή. Μάλιστα. Όταν εσείς αναφέρατε στο παιδάκι σας ότι πρέπει να πάμε, ήταν όλα εντάξει, δεν είχε κάποιο θέμα? Το μωρό είναι σχολείο μέχρι ώρα 10. Όχι, και θα το μωρό να το πάρω στο προσυμβουλή. Ήταν καλά. Τώρα όταν πήγαμε εκεί, εντάξει, να μου πείτε ότι κουράστηκε το μωρό, είναι μεγάλες οι αποστάσεις, αλλά ήταν καλά. Όταν πήγαμε εκεί, είχαμε περισσότερο την επιληψία του. Δεν ήταν επειδή ήταν εκεί. Ναι. Τα μωρά τούτα δεν είναι κάθε ώρα διαφορετική. Και βέβαια, και είναι πραγματικά άξιο απορίας και δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το απαντήσει για ποιο λόγο μια οικογένεια, αντί να της προσφέρουμε βοήθεια σε αυτή τη στιγμή που καταλαβαίνουμε ότι είναι όλα περαστικά, αλλά είναι μια δύσκολη περίοδος για εσάς, να τραβολογάμε ολόκληρη την οικογένεια, η οποία έχει τα χαρτιά ότι υπάρχει
θέμα υγείας, να παίρνουμε το παιδί, λες και ξέρεις, δεν σας πιστεύουμε, δεν μας πείθετε, μην φύγουν αυτά τα 480 ευρώ και τα στερηθεί το κράτος. Όχι, θα πάρετε το ανήλικο το παιδάκι, θα το πάρετε από το σχολείο του και θα το πάτε να το δουν εκεί οι δικοί μας οι γιατροί για να βεβαιωθούμε ότι σίγουρα έχει αυτή την ασθένεια. Διαφορετικά, τα δεν ξέρω 300-400 ευρώ που σας δίνουν, κύριε Μάρη, να μην τα στερηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Κοίταξε, το να είναι κάποιοι γιατροί εξειδικευμένοι να πάρουν εντόμωση, να μας δώσουν και άποψη για εμάς να προχωρούμε. Όμως αυτό δεν υπάρχει. Μόνο στο παιδονκολογικό υπάρχουν οι κατάλληλοι γιατροί για τα μωρά. Δεν υπάρχουν γιατροί. Δεν έχει παιδονκολόγο εκεί που θα εξετάσει το μωρό. Και εσείς παίρνετε αυτά τα χαρτιά του ειδικού γιατρού, του παιδονκολόγου που έχει δει το παιδάκι από το μακάριο και δεν τους... Εγώ έστειλα την έκπτωση που χειρουργήθηκε το μωρό, το ιδιωτικό τομέα, έστειλα την έκπτωση του γιατρού του παιδονκολογικού ότι νοσηλεύεται το μωρό, νοσηλεύεται το μωρό, έκανε χημειοθεραπείες. Η φακέλη των μωρών στο παιδονκολογικό δεν μπορούμε να τους βγάζουμε από το θάλαμο, γιατί έστω και μία ανάλυση, έστω και ένα χαρτί να χαθεί. Μιλάμε για... Δεν μπορείς να τους βγάλεις έξω τους φαγέλους, γιατί φοβούνται να μην χαθεί κάτι. Είναι τα προγράμματα χημειοθεραπείας, φοβούνται να χαθεί ένα χαρτί. Απλώς αυτοί είναι πιο εύκολο να τους πάρουν, να τους δώσουν, να τους επιστρέψουν πίσω. Εμείς οι γονείς δεν μπορούμε να τους πιάσουμε τους φαγέλους. Είχαμε μόνο κάτι προσωπικά πράγματα που εξέλιξε του γιατρού να τους δείξουν. Είπατε άλλο. Κύριε Μάριε, τώρα σε αυτή τη φάση τι σας είπανε μετά από αυτό το περιστατικό, προχωράει η διαδικασία για αυτή την ελάχιστη βοήθεια ή θα περιμένουν να βγει το μωρό από το νοσοκομείο που έχει χάσει ήδη και αρκετές μέρες και από το σχολείο του για να καθοριστεί νέο ραντεβού και δεν ξέρω εσείς τι θα κάνετε. Μα δεν υπάρχει ενδεχόμενο να ξαναπάρω το μωρό, δεν με ενδιαφέρει αν με εγκρίνω, αν δεν με εγκρίνω. Το μωρό δεν θα ξαναπάει σε αυτή η ταλαιπωρία. Δεν με ενδιαφέρει αν με εγκρίνω ή αν δεν με εγκρίνω. Δεν είχατε... Εγώ το μωρό δεν θα ξαναπάρω από το Συμβούλιο. Επειδή το θέμα έτσι βγήκε στο φως το Σάββατο, δεν ξέρω αν είχατε κάποια αντίδραση από το Υπουργείο Εργασίας, κάποια απάντηση, να σας πω. Η επίσημη απάντηση που έχετε είναι ότι τι, σας περιμένουν ξανά? Είπατε ότι δεν μας είπαν τίποτα μας εκεί, γιατί ήταν εξαρτημικό, πιάσαμε το μωρό να φυγάνονται. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι μια-δυο εβδομάδες θα εγκρίνεται ή αν δεν εγκρίνεται. Μάλιστα. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω να λέγονται αυτά τα πράγματα. Εσείς οπότε διευκρινίζετε, θα επικοινωνήσουμε και εμείς με το Υπουργείο Εργασίας, να δούμε αν η θέση τους παραμένει ότι πρέπει το παιδάκι σε αυτή την κατάσταση να περάσει και από ιατροσυμβούλιο για να σας δώσω. Τα παιδάκια, όχι το παιδάκι. Δεν είναι μόνο για το δικό μου, είναι για όλα. Σήμερα έμαθα ότι πήγαινε άλλο μωρό στο ιατροσυμβούλιο. Είναι για όλα τα μωρά. Τα μωρά δεν είναι θέση να μπουν σε δεύτερη διαδικασία. Σήμερα του θα πει ένα άλλο μωρό. Δεν είμαι σίγουρο. Δεν είμαι σίγουρο, αλλά τα περασμένη εβδομάδα πήγε ένα άλλο μωρό. Να σταματήσουν να πιάνουν την τα μωρά, θα παίρνουν κοντά. Μάλιστα. Και περιμένετε 6 μήνες, έτσι. Ήδη εδώ και 6 μήνες έχει κάνει. Περίπου 5-6 μήνες. 5-6 μήνες. Λοιπόν, ελπίζουμε πραγματικά να πάνε όλα καλά με την θεραπεία του παιδιού, να είναι περαστικά και δεν ξέρω εκεί αν βρίσκεται το κράτος, διότι γνωρίζουμε ότι χρειάζονται πολλά να προσφερθούν για να μπορέσουν έτσι να επανέλθουν πλήρως τα παιδιά αυτά. Είναι, οι θεραπείες αυτές είναι πολύ συγκεκριμένες. Ελπίζουμε εκεί τουλάχιστον να βρίσκεται στο πλευρό σας όσο οφείλει το κράτος. Θα επικοινωνήσουμε και εμείς με το Υπουργείο Εργασίας, σας το υποσχόμαστε και θα δούμε ποια είναι αυτή η θέση για τα ιατροσυμβούλια. Κύριε Μάρια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Μάριος, λοιπόν, επιλέγει να κάνει το καλύτερο ως πατέρας για το παιδί του. Δεν θα το περάσει από ιατροσυμβούλιο. Θα δούμε τι γίνεται.